Ποια ήταν η πολύ σημαντική είδηση που υπήρχε μέχρι και λίγο πριν την επίθεση στον Ντόναλτ Τραμπ, αλλά και η πολύ σημαντική είδηση που έσκασε αμέσως μετά την απόπειρα δολοφονίας κατά του πρώην Προέδρου. Πρέπει να σας πω ότι το συγκεκριμένο βίντεο ήταν να ανέβει την ημέρα που έγινε η απόπειρα, αλλά αναγκαστικά λόγω της έκτακτης επικαιρότητα πήγε λίγο πίσω. Όλα αυτά θα τα δούμε αναλυτικά εδώ στο κανάλι Θάνος Κόκαλς Δημοσιογράφος. Πρώτα να σας ενημερώσω ότι το κανάλι μας θα είναι εδώ καθ' όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού για τα πιο σημαντικά γεγονότα. Έτσι η συχνότητα των βίντεο μπορεί να αλλάξει ανάλογα και την επικαιρότητα και για να έχετε το κεφάλι σας ήσυχο θα πρέπει να κάνετε εγγραφή με ένα κλικ και στη συνέχεια θα πατήσετε το καμπανάκι με την ένδειξη όλε οι ειδοποιήσει. Εάν έχετε γραφτεί ήδη, πρέπει να ελέγξετε αν παραμένετε εγγεγραμμένοι. Πρώτα θα δούμε δύο ειδήσει που σχετίζονται άμεσα με την επίθεση κατά του Τραμπ και αμέσω μετά. Θα πάμε σε ειδήσει και πληροφορίες, πολύ σημαντικές φίλες και φίλοι, αλλά και ένα βίντεο που έστειλε τηλεθεατής από τη Γερμανία. Αν όλα αυτά που θα ακούσετε συνδέονται ή σχετίζονται με κάποιο τρόπο, θα αφήσω να το κρίνετε εσεί. Στην πρώτη συνέντευξη που έδωσε ο πρώην πρόεδρο τη Αμερική και υποψήφιο φαβορή για να ξαναεκλεγεί, δήλωσε ότι σώθηκε από θαύμα. Ο Τραμπ είπε μεταξύ άλλων. Δεν υποτίθεται ότι έπρεπε να είμαι εδώ. Υποτίθεται ότι έπρεπε να είμαι νεκρός. Αν δεν είχα γυρίσει ελαφρώς το κεφάλι μου προς τα δεξιά για να διαβάσω ένα γράφημα για τους παράνομους μετανάστες, εννοούσε ότι τότε η βολή του εκτελεστή θα τον είχε βρει σε μοιραίο σημείο, στο κεφάλι. Περισσότερες λεπτομέρειες για την επίθεση και τα περίεργα σε αυτήν μπορείς να τα δεις στο αμέσως προηγούμενο βίντεο σάλος για τον Τραμπ όπου αναλύσαμε τα πάντα με τον συνάδελφο Στέλιο Χρυσοστομίδη. Εν τω μεταξύ στο διαδίκτυο κυκλοφόρησε ένα βίντεο με διαφήμιση της BlackRock, μια εταιρείας που έχει μια σκοτεινή φήμη θα έλεγα και που όπως λένε δημοσιεύματα συνδέεται με το Ουκρανικό. Τα δημοσιεύματα και αυτές οι πληροφορίες λένε ότι έχει πάρει εκεί πολλές εκτάσεις ότι έχει μπει στο πρόγραμμα ανοικοδόμησης και τα λοιπά. Σε αυτή την διαφήμιση λοιπόν της BlackRock εμφανίζεται όπως λέγεται και ο Τόμας Μάθιου Κρούξ, ο εκτελεστής της απόπειρα κατά του Τραμπ. Κάνοντας και τη σύγκριση με την πρόσφατη εικόνα που δόθηκε, όταν μάθαμε επισήμως ότι πρόκειται για τον 20χρονο, που ήταν κάτοικος στην πεσιλβάνια, που ήταν γραμμένος στους ε, ρεμπομπλικανού, αλλά είχε ταυτόχρονα και μια αντιφατική δράση με συγκεκριμένη μικειό, που πρεσβεύει τα εντελώς αντίθετα, εκεί λοιπόν, σε αυτή τη διαφήμιση της BlackRock, όπως φαίνεται τουλάχιστον από τις δύο εικόνες που μπορούμε να συγκρίνουμε, είναι ο ίδιος. Πρόκειται για τον Τόμας Μάθιου Κρούξ, ο οποίος εμφανίστηκε και σε διαφήμιση για ένα συνταξιοδοτικό σχέδιο της BlackRock για καθηγητές σε δημόσια σχολεία της Αμερικής. Πάμε τώρα και στην είδηση που έσκασε στην Ελλάδα λίγη ώρα πριν ξεκινήσει αυτό το βίντεο να γράφεται, και την επόμενη μέρα της απόπειρα κατά του πρώην Προέδρου των ΙΠΑ. Το νοσοκομείο μεταξά ανακοίνωσε την επιστροφή υποχρεωτικών μέτρων, όπως είναι τεστ και μάσκες, λόγω, όπως είπε στην ανακοίνωσή του, του νέου κύματος με τον 19, ο οποίο τελικά δεν εξαφανίστηκε από ό,τι φαίνεται, όπως μας υπόσχονταν οι ειδικοί, αλλά και όλοι, και οι πολιτικοί, και οι υπουργοί, και όλοι οι άλλοι, που υποστήριξαν και εφάρμοσαν τόσα και τόσα υποχρεωτικά μέτρα. Και τελικά ποιο είχε δίκιο, βρε παιδιά. Αυτοί που σας έλεγαν ότι δεν θα λειτουργήσουν έτσι τα πράγματα. Αλλά περασμένα, ξεχασμένα, όχι από ό,τι φαίνεται. Τα μέτρα λοιπόν που επανέφερε το νοσοκομείο μεταξά θα έχουν ισχύ για 15 ημέρες. Ε, πάλι τα ίδια. Και περιλαμβάνουν χρήση μάσκα σε όλους τους εσωτερικούς χώρους του νοσοκομείου και ιδίως στους των ασθενών τήρηση κανόνων υγιεινής, δύο συνοδοί ανασθενή με κάρτα που θα εκδίδεται από την νοσηλευτική υπηρεσία, όχι ταυτόχρονη παρουσία των δύο συνοδών, έτσι λέει το μέτρο, rapid test 48 ωρών για τους συνοδούς των ασθενών, Επίσης το ίδιο τεστάκι για 48 ώρες σε όσους προσέρχονται στα εξωτερικά ιατρία, αλλά και τεστάκι στο προσωπικό επισυμπτωμάτων. Ας δούμε τώρα ένα βίντεο που έστειλε τηλεθεατής από την Γερμανία και όπως μου έγραψε ο ίδιος, εργάζεται εκεί ως υγειονομικός. Θα σας πω όλα όσα μου μετέφερε και στο τέλος θα τα κρίνετε εσείς μαζί σε συνολικά με όλα τα θέματα που παρουσιάζουμε σήμερα και γι' αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό το σημερινό βίντεο τουλάχιστον όλοι σας να το δείτε μέχρι και το τελευταίο δευτερόλεπτο. Αυτές λοιπόν οι εικόνες που μας έστειλε ο φίλος μας τηλεθεατής από την Γερμανία. Είναι από την πνευμονολογική κλινική Γκέμπο, βόρεια της Νιρεβέργης, στην πόλη Obermain. Η συγκεκριμένη κλινική διαφημίζει ότι έχει μεγάλη επιτυχία και εμπειρία στην θεραπεία προβλημάτων που έχουν να κάνουν με τον πνεύμονα, όπως είναι η φυματίωση. Σε γερμανικό μέσο ενημέρωσης, λοιπόν, έδειξαν πλάνα από τα ειδικά δωμάτια που κατασκεύασε πρόσφατα η συγκεκριμένη κλινική και τα οποία ξεκινώντας από απ' έξω βλέπουμε ότι έχουν κάτι το ιδιαίτερο. Πρώτα απ' όλα έχουν κάγκελα. Δωμάτια κλινικής είναι αυτά, έτσι. Εάν πάμε και στο εσωτερικό τι βλέπουμε, μία ειδική κατασκευή, ειδικά επιπλά, κάποια ειδικά υλικά, ε, όπως ε, λέει το άτομο που κάνει την περιγραφή, είναι για να μην μπορούν κιόλας να έχουν αυτοί που θα κλείνονται μέσα, θα ακούσετε, θα τα ακούσετε όλα, που θα κλείνονται μέσα, μπορούν να τραβάνε καλώδια, να μην μπορούν να κάνουν το οτιδήποτε, αλλά και το βασικότερο, ότι υπάρχουν ειδικά συστήματα παρακολούθησης και ασφάλειας, όπως είναι κάμερες, ειδικά κουμπιά και άλλα. Επίσης, όπως λέγεται, υπάρχει μέρημνα και σε άλλες κλινικές να κατασκευαστούν τέτοια ειδικά δωμάτια. Και για ποιους προορίζονται αυτά τα δωμάτια κελιά, για άτομα, αυτό λένε πληροφορίε. Για άτομα που θα νοσούν από κάποιο γιόκα, όπω τον αποκαλώ εγώ, ο οποίο θα επηρεάζει τον πνεύμονα όπω ο 19. Σημειώστε ότι οι συγκεκριμένε κλίνε, εάν μπορούμε να πούμε έτσι αυτά τα κελιά, δεν κατασκευάστηκαν καθεαυτού για τον 19 και ότι η κατασκευή τους είναι πρόσφατη. Εκεί λοιπόν οι πληροφορίες λένε ότι θα οδηγούνται υποχρεωτικά, τα άτομα που θα κρίνει το γερμανικό δικαστήριο με δικαστική απόφαση ότι είναι επικίνδυνοι για τη δημόσια υγεία, που δεν έχουν τσιμπηθεί, που δεν θέλουν να τσιμπηθούν, στην πράξη θα φανεί τι ακριβώς έχουν στο μυαλό τους. Πρόκειται λοιπόν για ειδικά δωμάτια κλινικής Παύλα Κελιά. Αυτό δείχνουν οι εικόνες όπου θα κλείνονται όσοι κρίνει η δικαιοσύνη ότι αποτελούν κίνδυνο για τους υπόλοιπους ανθρώπους και μπορεί να τους μεταδώσουν αυτό που έχουν. Θα μένουν μέσα εκεί μέχρι και 18 μήνες και εφόσον θα γίνονται καλά, συνεχίζω τις πληροφορίες. Έτσι, δεν σας λέω κάτι δικό μου. Θα παίρνουν χαρτί εξιτήριο που θα αναγράφει ότι είναι καθαρή από το συγκεκριμένο νόσημα, όποιο και αν είναι αυτό. Σαν να λέμε δηλαδή απολυτήριο, όχι αυτό που δίνει ο στρατό, αλλά απολυτήριο υγεία. Όταν έπαιξαν αυτές οι εικόνε και το ρεπορτάζ στη Γερμανία, υπήρξαν πολλέ αντιδράσει και συζητήσει για το θέμα. Και ο τηλεθεατή που μας δήλωσε ότι είναι υγειονομικό, μου μετέφερε ότι σε συζητήσεις που έκαναν γιατροί και νοσηλευτέ για το θέμα, λένε λοιπόν μεταξύ του ότι αυτά τα δωμάτια κελιά προορίζονται για πανδημία της γρήπης των τεινών και συγκεκριμένα από Σεπτέμβριο προς Οκτώβριο προς την Όπορο. Αν θα εξελιχθούν έτσι τα πράγματα, φίλε και φίλοι, δεν το γνωρίζω. Δεν γνωρίζω και τίποτα παραπάνω να σας πω πέρα από αυτό που σας λέω. Τις πληροφορίες, τι μου μετέφερε τηλεθεατής και εάν κάποιο μέχρι αυτή τη στιγμή έχει βιαστεί να βγάλει συμπέρασμα ότι δεν τρέχει απολύτω τίποτα, α ακούσει τώρα και τη συνέχεια. Από εκείνη την ώρα λοιπόν που ο τηλεθεατής από τη Γερμανία μου έστειλε όλα τα παραπάνω, άρχισα το ρεπορτάζ και ω διαμαγεία άρχισα να πέφτω συνεχώ πάνω σε ειδήσει που έχουν να κάνουν με πιθανή νέα πανδημιούλα και οι ειδήσει αυτέ προέρχονταν τόσο από το εξωτερικό όσο και από την Ελλάδα. Θα τι αναφέρω με τη σειρά, με χρονολογική σειρά, από την πιο πρόσφατη ω ε, την πιο παλαιότερη. Μη σα ξεγελάει όμω η χρονολογική σειρά γιατί. Όλες είναι εξίσου ενδιαφέρουσες. 13 Ιουλίου του 2024. Ελληνικό δημοσίευμα υπάρχει σε αρκετέ ιστοσελίδε, γι' αυτό δεν αναφέρω και κάποια συγκεκριμένη ω πηγή. Εάν ψάξετε και εσεί την είδηση, με τι λεπτομέρειε που θα ακούσετε, θα τη βρείτε και στο Google. Γράφει λοιπόν αυτό το δημοσίευμα ότι είναι δεδομένη η πανδημία από τη γρήπη των τεινών και ότι η Ελλάδα συμμετέχει στην προπαραγγελία, παρακαλώ, για τσιμπήματα της συγκεκριμένης καταστασούλας. 15 χώρες της Ευρωζώνης συμμετέχουν στην παραγγελία. Και όπως είπε ο διδάκτορ παθολόγος του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Γιώργος Παπάς, ανάμεσα αυτές τις χώρες είναι και η Ελλάδα. Και αν πει κανεί ότι α, πάλι θα τα οικονομήσουν οι εταιρείε, κάποιοι εκεί που κάνουν κουμάντο στα κράτη, μεσάζοντες, δεν είναι το θέμα μόνο οικονομικό, όμως... Στη συνέδευση που έδωσε στο πρακτορείο FM ο διδάκτορ παθολόγος που Μα ενημέρωσε ότι και η Ελλάδα έχει κάνει αυτή την προπαραγγελία, είπε: Είναι δεδομένο ότι θα υπάρξει πανδημία από τη γρήπη των τεινών. Το ερωτηματικό είναι πότε. Ε, ανέφερε και κάποιε λεπτομέρειε για το συγκεκριμένο γιόκα: Ότι δεν μπορεί να φτάσει εύκολα στον άνθρωπο και δεν μπορεί να μεταδοθεί εύκολα από άνθρωπο σε άνθρωπο. Ωστόσο, ακούστε και τη συνέχεια. Είπε παρότι πως δεν έχει τα δύο βασικά στοιχεία για να ξεκινήσει μια πανδημιούλα. Έχει κάποια άλλα χαρακτηριστικά ότι ελάχιστοι άνθρωποι έχουν ανοσία απέναντι σε μια τέτοια γρυπούλα γιατί προκαλείται από στελέχη τα οποία δεν έχουμε συναντήσει στο παρελθόν. Επίσης, ο καθηγητής περιέγραψε και μια διαδικασία για το πώς ε, αυτός ο γιώκας, ο καινούριο μεταδίδεται από, από ζώο σε ζώο, συγκεκριμένα στις Αγγελάδες, και τόνισε ότι έχει κάνει ένα μεγάλο εξελικτικό άλμα αυτό ο Γιώκα. Πάμε τώρα σε άλλη είδηση σχετικά με το θέμα. Ιούνιο του 2024 και το πρακτορείο Reuters μετέδωσε πω η Φιλανδία έγινε η πρώτη χώρα στον κόσμο που ξεκίνησε τα τσιμπήματα για την γρήπη των πτηνών. Προσέξτε επίση αυτή την είδηση και την εικόνα που δημοσίευσε το πρακτορείο ότι μας δείχνει και ότι έχουν έτοιμα και τα τεστάκια, σαν αυτά που είχαμε τότε με τον 19. Το λέει και η περιγραφή για τα τεστάκια, με ημερομηνία 10 Ιουνίου του 2024. Μπήκα και στο επίσημο site του Φιλανδικού Υπουργείου Υγείας, όπου ανακοινώθηκε ότι ε, αυτά τα συγκεκριμένα τσιμπήματα θα παρέχονται σε ομάδες αυξημένου κινδύνου, όπως για παράδειγμα εννοεί τους κτηνοτρόφους και άλλες ομάδες που έρχονται πολύ συχνά και πολύ... Εύκολα σε επαφή με ζώα. Σημειώστε κιόλα εδώ, αυτό είναι δικό μου, αλλά α το βάλουμε και στη σκέψη μα ότι και η Ελλάδα είναι τουλάχιστον ακόμα και μετά από τόσε καταστροφέ και επιβαρύνσει, είναι ακόμα μια χώρα η οποία έχει σε ένα υψηλό επίπεδο την κτηνοτροφία. Δεν πέρασαν λίγε ημέρε από αυτό το δημοσίευμα του Reuters και στι 3 Ιουλίου το Associated Press μετέδωσε ότι οι ΗΠΑ θα πληρώσουν την εταιρεία Moderna Ανατή φίλοι μας από τα παλιά ότι θα πληρώσει τη συγκεκριμένη εταιρεία 176 εκατομμύρια δολάρια ώστε να επιταχύνει την ανάπτυξη τσιμπημάτων με την ίδια τεχνολογία mRNA που είχε κατασκευάσει η εταιρεία και τότε με τον 19. Παρατηρήσατε τη λέξη κλειδί και στο συγκεκριμένο δημοσίευμα. Λέει ότι η Αμερική θα πληρώσει για την επιτάχυνση αυτών των τσιμπημάτων αλλά και για μια πανδημική κατάσταση. Όχι απλώς για τα σκευάσματα. Μας δίνεται δηλαδή η πληροφορία και για την κατάσταση που θα τα συνοδεύει. Και ας αναρωτηθούμε, μετά από όσα δήλωσε Έλληνας καθηγητής, ότι η πανδημία από γρήπη των πτηνών είναι σίγουρη, αλλά δεν ξέρουμε το πότε ακριβώς. Την προπαραγγελία που μάθαμε ότι έκανε η Ελλάδα μαζί με τις συνολικά 15 χώρες της Ευρωζώνης και αναρωτιέμαι θα ρωτήσει κανένα κόμμα μέσα στη Βουλή Πόσα λεφτά δίνουμε πάλι για νέα τσιμπηματάκια και νέα καταστασούλα. Θα πλήρωνε η Αμερική 176 εκατομμύρια δολάρια έτσι για πλάκα ή ξέρουν κάτι παραπάνω από εμάς. Η Φιλανδία γιατί άρχισε ήδη τον κύκλο με τα τσιμπήματα επίσης για την γρήπη των πτηνών και καταλήγουμε και στο πρώτο θέμα και αυτό που μας έστειλε ο τηλεθεατής για ποιο λόγο οι Γερμανοί να δαπανούν τόσα χρήματα για αυτά τα κελιά κλινικές και προφανώ να έχουν έτοιμο και το νομοθετικό πλαίσιο, εάν γίνει τελικά έτσι όπω μας περιγράφεται, για να κλείσουν εκεί μέσα άτομα με το ζόρι μετά από δικαστική απόφαση. Εδώ και μήνε, στο διαδίκτυο, διάφοροι ξένοι δημιουργοί περιεχομένου ισχυρίζονται ότι μπροστά μα είναι ε, για την γρήπη των πτηνών μια ίδια κατάσταση όπω. Αυτή με τον 19. Όταν έβλεπα φίλε και φίλοι τα σχετικά βίντεο, δεν θα σα το κρύψω ότι δεν έδωσα και πολύ σημάσια. Έχουμε ακούσει για τόσου γιώκε, για τον πτηνό, όχι μόνο των πτηνών, για τον πυθίκον, για τη γρήπη τη γρήπη που λέει ο λόγο, για άλλου γιώκε και πάει λέγοντα, που όμω ευτυχώ και μέχρι στιγμή δεν έχουν επιβεβαιωθεί. Δεν εξελίχθηκαν δηλαδή σε μια πανδημιακή κατάσταση. Να έχουμε πάλι τίποτα μέτρα και υποχρεωτικότητε, γιατί αυτό είναι το βασικότερο που εξετάζουμε σήμερα. Αλλά ακούσατε το νοσοκομείο μεταξά που πήρε πάλι υποχρεωτικά μέτρα για τον 19. Όποι και οι ειδικοί σε όλο τον κόσμο μιλάνε συνεχώς για τον άγνωστο Χ που μας έχουν διαβεβαιώσει ότι θα χτυπήσει σίγουρα αλλά δεν ξέρουν το πότε. Στις αρχές Ιουνίου του 2024 ο Παγκόσμιος Οργανισμός απέδωσε την απώλεια ενός άνδρα στο Μεξικό στην κρύπη των πτηνών που δεν έχει εντοπιστεί ποτέ πριν σε άνθρωπο. Αυτά μας λένε. Όλα αυτά έδωσαν άλλη βαρύτητα στο μήνυμα που έστειλε ο τηλεθεατής από τη Γερμανία στην ηλεκτρονική θηρίδα του καναλιού thanokok.gmail.com και γι' αυτό ασχολήθηκα με το συγκεκριμένο θέμα. Μπορείτε να στέλνετε και εσείς το δικό σας βίντεο, ένα σύντομο βίντεο ως δύο λεπτών, να σχολιάσετε την επικαιρότητα, να αναφέρετε κάτι για την επικαιρότητα ή ένα γραπτό μήνυμα στο thanokok.gmail.com Πάμε σε μια άλλη είδηση που έγινε γνωστή στην Ελλάδα τουλάχιστον, λίγες ώρες πριν το περιστατικό στην Πενσιλβάνια. Όπως είπε ο Έλλον Μάσκ, υπήρξε μια πρόταση από την αρμόδια Ευρωπαϊκή Επιτροπή της Κομισιόν για την πλατφόρμα του, την X, ώστε να γίνει μεταξύ τους μια ακριβή συμφωνία και να περιοριστεί η ελευθερία του λόγου. Αυτά λέει ο Έλλον Μάσκ, έτσι. Ο ιδιοκτήτης του πρώην Twitter είπε επίσης ότι η κρυφή συμφωνία που του προτάθηκε προέβλεπε ως αντάλλαγμα η Κομισιόν να μην ρίξει πρόστιμο στην πλατφόρμα του Musk για μη εναρμόνισή της με τον Digital Services Act. Είναι αυτός ο νέος νόμος για τις ψηφιακές υπηρεσίες που προσφέρει πολλές ελευθερίες. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προσέφερε στο ΕΚΣ μια παράνομη μυστική συμφωνία. Αν λόγο κρίναμε ήσυχα την ελευθερία λόγου, χωρί να πούμε σε κανέναν τίποτα, δεν θα μα έβαζαν πρόστιμο. Οι άλλε πλατφόρμε αποδέχτηκαν αυτή τη συμφωνία. Το ΕΚΣ όχι. Αυτά είπε ο Έλλον Μασκ. Δεν ξέρω αν ισχύουν ή όχι, μόνο αυτό το ξέρει. Δεν ανέφερε και ποιε άλλε πλατφόρμε και ποιε είναι οι άλλε πλατφόρμε που αποδέχτηκαν. Αν είναι όλε, ποιε είναι και θα μπορούσε να πει κανεί ότι αυτά τα λέει και για λόγου διαφήμιση. Να διαφημίσει ότι η δική του είναι που έχει την ελευθερία του λόγου. Είναι έτσι ή δεν είναι έτσι, και αυτό θα το κρίνετε εσεί. Εάν είναι όμω έτσι τα πράγματα, α αναρωτηθούμε γιατί η Κομισιόν να κάνει αυτή την κίνηση. Δηλαδή να προσπαθεί να κάνει συμφωνίες ώστε η ελευθερία του λόγου να γίνεται ολοένα και πιο δύσκολη και να συναντάει περισσότερα εμπόδια. Εάν ε, και χτύπα ξύλο, μας λένε ότι θα, ότι θα χτυπήσει σίγουρα κάποια στιγμή. Αλλά όταν θα έχουμε νέα πανδημιούλα, ε, εσείς τι λέτε, η ελευθερία του λόγου, τι αντιμετώπιση θα έχει, καλύτερη ή χειρότερη από την προηγούμενη φορά. Πριν σας ευχαριστήσω για τον χρόνο που αφιερώσατε κι εσείς για να δείτε το βίντεο, πρέπει να προσθέσω και αυτό, πολλοί αναλυτές μπροστά και πίσω από τις κάμερες λένε ότι από φθινόπορο οι εξελίξεις είναι τέτοιες ώστε είναι πολύ πιθανό να συμβεί κάποιο μεγάλο συμβάν με παγκόσμιο αντίκτυπο. Εμείς αυτό το είχαμε πει πολύ νωρίτερα με τον συνάδελφο Στέλιο Ξεστομίδη και τότε ήταν που από μεριά μου είχα συμπληρώσει ότι μήπως εάν και αν και αν και εφόσον Έχουμε τελικά ένα τέτοιο συμβάν, δεν είναι στρατιωτικού τύπου να το πω πολύ γενικά ή ε, ότι μπορεί να είναι άλλου είδους, άλλου τύπου περιστατικό, το οποίο όμως να έχει ε, τον ίδιο μεγάλο και παγκόσμιο αντίκτυπο. Και ας φανταστούμε τώρα, εάν η απόπειρα κατά του Τραμπ ήταν επιτυχής, δηλαδή δεν ζούσε σήμερα, πόσο ε, μεγαλύτερη και διαφορετική διάσταση θα είχε το συμβάν από μόνο του. Άραγε αυτό με τον Τραμπ να ήταν μόνο η αρχή των γεγονότων ή όχι. Ας το κρατήσουμε και αυτό. Μπορεί βεβαίως κάποιος από εσά να έχει μια εντελώ διαφορετική άποψη και εκτίμηση για όσα είπαμε σήμερα και είναι πολύ πρόσδεκτη μια διαφορετική άποψη. Θα ήθελα πολύ να την ακούσω. Όσοι παρακολουθείτε τακτικά και από την αρχή ενώ σε λίγο το κανάλι κλείνει 4 χρόνια, θα έχετε καταλάβει ότι ποτέ δεν προσπαθώ να σας καθοδηγήσω σε ένα συγκεκριμένο συμπέρασμα. αυτά φίλες και φίλοι για σήμερα από εμένα μια καλή και δροσερή συνέχεια. να είστε καλά, για χαρά.